Ιωαννάκι μου, το παιδάκι σας είναι πολύ λαμαργό. Ιωαννάκι μου, σηκώ, δεν είσαι στο σχολείο, στο σπίτι μας είμαστε. Αχ, τι έπαθες, παιδί μου, κυριακάτικα. Ιωάννα, βρωμάει το σπίτι, δεν σου έρχεται μια απέσια μυρωδιά. Από πού? Δεν ξέρω, ρε Ιωάννα, αλλά σήκω, βρωμάει απέσια, είναι σαν να έχει ψοφίσει ποντίκι. Μας απέθανε ο Μίλτος. Ποιος πέθανε? Ο Μίλτος, το ποντικάκι μας. Το βρήκαμε προχθές με το Θοδωρή να μασουλάει τα σκουπίδια και το βαφτίσαμε Μίλτο. Καλά, είστε σοβαροί. Δηλαδή, δεν φτάνει που φιλοξενούμε το Θοδωρή, θα έχουμε τώρα και το φιλαράκι σας στο Μίλτο. Κάνετε, μωρέ, σας εξαλέψει τελείως, να πούμε. Θοδωράκο μου, εδώ μέσα βρωμάει σαν χωματερή, δεν το νιώθεις? Ο Μίλτος. Λες? Όχι, παιδιά, δεν είναι ο Μίλτος. Αυτό είναι. Παναγία μου, τι έχεις ξεχάσει εδώ μέσα, ρε βλαμένο. Κάτσε, ρε παιδί μου, να δω. Α, εντάξει, το τάπερ της μαμάς μου. Καλέ, τι έχεις εκεί μέσα και βρωμάει έτσι? Ναι, ναι. Και φτεδάκια με πατάτες και σάλτσα. Και φτεδάκια με πατάτες και σάλτσα ήταν κάποτε. Αυτή τη στιγμή ένας πολιτός αηδίας σε αποζήνθαση. Πάρ' το από εδώ. Αλλά δώσε μου να το πετάξω εγώ. Ευτυχώς, Παναγία μου, που δεν ήταν ο Μίλτος. Όπου, ευτυχώς. Θα σου έλεγα τώρα και σένα τίποτα για το Μίλτο, αλλά είχε χάρη. Περιμένουμε κανέναν. Ποιο να περιμένουμε, δε. Ένας γείτονας θα είναι που του μύρισε η βρώμα και ήρθε να μας τα ψάλει. Καλημέρα, Αγγελίνα. Καλημέρα. Καλημέρα, Θοδωρή. Καλημέρα. Κάθεσε. Να κάτσω. Ακούστε με. Τα τάπερ της μαμάς, εκτός από πεντανόστιμα σπιτικά φαγητά, κρύβουν και πολύ αγάπη. Ω, καλώς την Ιωάννα μου. Κάτσε, παιδί μου. Κάθεσε, παιδί μου. Κάθεσε. Ποιος λοιπόν ο λόγος να εμπιστεύεστε τα delivery για φαγητό? Κανένα φαγητό απ' έξω δεν μπορεί να συγκριθεί με τους λαχανοτολμάδες και τα γεμιστά της μαμάς. Ό,τι μαγειρεύεται έξω, και μάλιστα σε μεγάλες ποσότητες, περιέχει πάρα πολύ λίπος και αλάτι. Μη σας πω αυτά που τρώτε τις ζαμπονοκασερόπιτες, πόσα λιπαρά έχουν. Λοιπόν, πριν φύγω, επειδή διακρίνω έτσι μια απορία στο βλέμμα σας, θα σας πω μερικά νούμερα. Ακούστε, τα αγόρια δικαιούνται την ημέρα 95 γραμμάρια λιπαρά και τα 30 μονοκορεσμένα. Τα κορίτσια, και αυτό το ξέρει η Αγγελίνα, δικαιούνται 70 γραμμάρια λιπαρά και τα 20 κορεσμένα. Ναι, να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα. Αυτά τα κορεσμένα λιπαρά τι σοϊπράμε είναι και γιατί είναι τόσο επικίνδυνα? Αυτά θα τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή. Τώρα πρέπει να φύγω, να πάω σε ένα άλλο νοικοκυριό. Πάρτε την κάρτα μου, κάντε like στο Facebook και θα με βρείτε. Γεια σας, παιδιά μου, αντίο σας. Και καλές δουλειές.
στο θηριοδαμαστή μας. Έλα, κοφτοδούλεμα. Ήρθανε τα μαγικά τάπερα από τη Θεσσαλονίκη. Ξέρεις τώρα, η μαμά Ρούλα έκανε πάλι το θάπερ. Όλο το βασίλειό μου δίνω για ένα κομμάτι σπανακόπιτα από τα χεράκια της κυρίας Ρούλας. Γιατί όταν μπήκε μέσα το παλικάρι μας, είπες καλό στο θηριοδαμαστή, άσε μη μου πεις. Πήγα σήμερα σε μία οντισιόν και τον βάλα να κάνει το θηριοδαμαστή. Εντάξει, μω τώρα, σιγά τώρα, εκεί. Με ρίξανε σε ένα κλουβί μαζί με μία τίγρη. Με ρίξανε. Και όταν λες τίγρη, κανονική. Ναι, κανονική. Καλά, βρε παιδί μου, και σε θέατρο πήγες σε τσίρκο. Έλα τώρα, κόφτο δούλεμα, έτσι. Έλα, πες της. Τώρα, ποια ζωή του πει, ποια ιδίες. Εμένα μου κόπηκε το αίμα. Καλέ, τι έργο είναι αυτό, θρίλερ. Η χρυσή μου η κυρία Ρούλα, μας έστειλε και λαχανοτολμάδες αυγολέμονο. Καλά, κάποια στιγμή η μαμά σου πρέπει να μας δώσει τη συνταγή για αυτό εδώ το αριστούργημα. Έτσι, έτσι. Για να μάθετε τι τρώμε εμείς στη Θεσσαλονίκη και βγαίνουμε έτσι ομορφόπεδα. Ρε εσύ, πραγματικά είναι δυνατόν. Πήγες τώρα σε οντισιόν και σε ρίξανε μέσα ένα κλουβί με μια αληθινή τίγρη και εσύ μπήκες. Γαλακτοπούρεκο, θα τρελαθώ. Γεια σου, κυρία Ρούλα, απίθανη. Θέλετε, ναι. Να πάω στο ψυγείο εγώ. Καλά, να σου πω, δεν λες που η τίγρης ήταν χορτάτη, αλλιώς θα σας έστελνα χαιρετίσματα από την κοιλιά της. Να και τα γεμιστά. Ρε Αγγελίνα, θέλω κάτι να σου πω έτσι. Τα γεμιστά της μαμάς μου δεν είναι φαγητό, είναι ολόκληρη η παιδική μου ηλικία. Θοδωρή, να σου πω κάτι. Θοδωρή, δεν είσαι μόνο θηριοδαμαστής. Είσαι και ποιητής. Αντέλη, τι. Πήγαινε στην κουζίνα τώρα να φέρεις τρία ποτηράκια να πούμε στην υγεία της μαμάς σου για όλα αυτά που μας έφερε. Η Ελληνίδα μάνα είναι θρύλος, έτσι. Στην Παταγωνία ακόμη να πάμε, θα βρει τρόπο να μας στείλει τα φαγητά σε τάπερ. Καλά, σίγουρα, ρε. Δεν θυμάσαι τότε που έκανε το μεταπτυχιακό στο Παρίσι, που περιμέναμε μία ολόκληρη μέρα τα τάπερα από την Ελλάδα. Αν το θυμάμαι, λέει, ταξίδευαν τα φαγητά μας σε όλη την Ευρώπη. Τότε δεν γνώρισα και εκείνο τον αεροσύνοδο. Ζεράρ δεν το λέγανε. Αχ, όλα του καλή όπου και να είναι. Καλά, αν δεν ήταν ο Ζεράρ, ακόμη θα τα ψάχναμε τα τάπερ. Καλά να είναι το παιδί. Και όταν τα βρήκαμε, τα στρώσαμε κανονικότατα μέσα στο αεροδρόμιο και κάναμε ένα απίστευτα κινηματογραφικό τσιμπούζ. Δεν υπήρχε. Παιδιά, πού είναι η τηγανιά. Παιδιά, πού είναι η τηγανιά. Αγγορή. Παιδιά, πού είναι η τηγανιά. Ρέμι, αγάπη μου. Έλα, Θεοδωράκο. Όλα θα πάνε καλά, ε. Θα την βρούμε. Κάπου εδώ θα είναι. Η μαμά σου. Άσε, μιλάω εγώ. Μαμαρούλα, καλά, εντάξει. Μαμά, πού είναι η τηγανιά! Σκάσε με την τηγανιά και την τηγανιά, θα σου φέρω καμιά τηγανιά στο κεφάλι. Για την τηγανιά σου, μες στη γειτονιά σου, κάθε βράδυ πίνω και με δω. Τιμπουμπουμ, με έχεις ξετρελάνει, βρε, να αντέχω φτάνει. Το όνομα σου λέω που με περπατάμε, παρέα περπατάμε και πετάμε. Κουβαλάμε, ο καθένας ένα μήλο κουβαλάμε. Ταξιδεύουμε παρέα και πετάμε. Περπατάμε, φορές μας χαιρετάνε και πετάμε. Κουβαλάμε, ο καθένας ένα μήλο κουβαλάμε. Ταξιδεύουμε παρέα και πετάμε. Λα 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 λα. Μας χαιρετάνε και πετάμε. Κουβαλάμε, ο καθένας ένα μήλο κουβαλάμε.
ταξιδεύει.